στη λογική του ράβε ξύλωνε στους δρόμους του Ηρακλείου, μπαίνει τώρα και η περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Χωστού, που ένα χρόνο μετά την τοποθέτηση των κυκλικών που είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και πάντως σε μια χρονική στιγμή που οι κάτοικοι είχαν εξοικειωθεί, ξυλώνονται μέσα σε μία μέρα, αφού σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, αυτά τα κυκλοφοριακά μέτρα έληξαν. Θα ξεκινήσουν το Σάββατο και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή εργασίες λόγω λήξης της υπάρχουσας, της υφιστάμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης που υπάρχει στην περιοχή. Σίγουρα θα φύγουν και οι δύο κόμβοι και αύριο θα γίνει μία σύσκεψη να δούμε αν παραμείνουν τα κολονάκια από τη γέφυρα μέχρι την διασταύρωση της Φοινικιάς. Στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Χωστού θα επιστρέψει το πρώτερο καθεστώς, παρά την επιμονή κατοίκων να βρεθεί λύση για όσους κινούνται προς Μαλάδες και επιθυμούν στο ύψος του Αγίου Ιωάννη να στρίψουν αριστερά. Άμεσα θα ξεκινήσουν εργασίες διαπλάτησης με ένα τυχείο εκεί στη διασταύρωση που είναι και το σχολείο. Οπότε και θα δοθούν άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να γίνουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην περιοχή ωστόσο ήδη έχει προκληθεί αναστάτωση από τις νέες περιπέτειες στο δρόμο, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν ότι πρόκειται για προχειρότητες και πως μέχρι την οριστική λύση που θα δοθεί μετά και τα έργα που προβλέπεται να γίνουν, θα μπορούσε να υπάρχει μια μέση πρόβλεψη που να μην βάζει σε καθημερινή ταλαιπωρία τους κατοίκους. Ό,τι κάνουν σε αυτό το δρόμο είναι μπλοκαρισμένα όλα, τα πάντα. Εδώ χρειάζεται ένα φανάρι. Τίποτα άλλο. Θα τα βγάλουν είναι καλύτερα νομίζω, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολα η κυκλοφορία. Την καλύτερη δουλειά που μπορούσαν να κάνουν είναι αυτοί. Να ξεμπλοκάρουν λίγο την κυκλοφορία. Πάντως σύμφωνα με τον κύριο Συρηγονάκη, που ανέφερε ότι η οριστική λύση για την περιοχή προχωράει, είναι δεδομένο ότι από την εγκατάσταση των δύο κόμβων έχει ήδη εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τελικά ο ένας από τους δύο δεν εξυπηρετεί. Αυτό όμως το οποίο κερδίσαμε όλο αυτό το χρόνο είναι η ασφάλεια και η νομιμότητα στη συγκεκριμένη περιοχή και για όλους μας πιστεύω προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και έπεται η βελτίωση της καθημερινότητας. Επίσης, αυτό το οποίο κερδίσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχαμε την προσωρινή λύση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι έγινε αντιληπτό ότι ο πρώτος κόμβος, δηλαδή αυτός αμέσως μετά τη γέφυρα, δεν εξυπηρετεί, δημιουργεί προβλήματα και για το λόγο αυτό η οριστική μελέτη θα έχει ένα μεγάλο διπλής κυκλοφορίας κόμβο στη διασταύρωση Φοινικιά με Μαλάδες.